Λοιπόν, σημερινή μέρα. Είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, που ήταν μια πολύ απαιτητική εβδομάδα. Και ειδικά οι πρώτε τις ημέρε, γιατί οι τελευταίε μα το χαλάνε λίγο το γλυκό. Οι πρώτε τι ημέρε όμω έχουν ωραίε όψει. Η σημερινή μέρα λοιπόν έχει το πολύ ωραίο τρίγωνο ανάμεσα στην Αφροβίτη και το Δία. Η Αφροβίτη και ο Δία είναι δύο πλανήτε που στην αστρολογία θεωρούνται, στην παραδοσιακή αστρολογία, ευεργέτε πλανήτε. Όταν λοιπόν δύο καλοί πλανήτε ενώνουν τι δυνάμει του, όπω γίνεται σήμερα, σε μια αρμονική όψη τριγώνου. Ε, αυτό λέει ότι κάποια ζώδια μπορεί να είναι λίγο πιο τυχερά ή κάποιοι άνθρωποι μάλλον που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ζωδιακέ ομάδες, μπορεί να είναι λίγο πιο τυχεροί σήμερα. Τα ζώδια του νερού βασικά, δηλαδή καρκίνοι, σκόρπιοι και οι και κυρίως όμως οι γεννημένοι το τελευταίο πενθήμερο των ζωδίων αυτών. Αυτοί είναι που παίρνουν, ας πούμε, το μεγάλο κομμάτι, τη μερίδα του Λέοντος, στην εύνοια της πλανητικής αυτής όψης. Τώρα, και οι υπόλοιποι ευνοούνται, όλα, όλα τα ζώδια, κυρίω οι γεννημένοι προ το τέλο, αλλά κάτι θα πάρουμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώ θα είναι τα πράγματα. Σήμερα η Σελήνη θα είναι στο ζώδιο του Λέοντα σε όλη τη διάρκεια τη μέρα. Δεν σχηματίζει όμω δύσκολε όψει. Μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώνοντα πια Τετάρτη, έχουμε κάποιε πιο απαιτητικέ <coughs> όψει. Ευελπιστώ απλά να κοιμόμαστε και να μην νιώσουμε τίποτα. Γιατί η πρώτη όψη που κάνει γύρω στις 12.30 ώρα είναι ένα τετράγωνο με τον ουρανό που σημαίνει κάποια πρόπτα. Θα είναι λίγο πιο προσεκτική τα αύριο λέοντε υδροχόοι, ε, κυρίω του Δευτέρου δεκαημέρου προ τι βραδινέ ώρε. Γενικά όμω η μέρα είναι από θετικέ.